Κανονικά ήγησαν στην πόλη των Ιωαννίνων όπως και σε ολόκληρη την χώρα οι σιρήνες πολιτικής άμυνας στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ Παρμενίων 2017. Πρόκειται για μια εθνική άσκηση μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων καθώς και του πολιτικού τομέα. Στο πλαίσιο της άσκησης έγινε δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα στις 11 ακριβώς σήμανε ο συναγερμός αεροπορικής επίθεσης για 60 δευτερόλεπτα, ενώ 5 λεπτά αργότερα σήμανε η λήξη του συναγερμού επίσης για 60 δευτερόλεπτα. Η ενεργοποίηση των σιρήνων προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους διερχόμενους εκείνη τη στιγμή πολίτες, όπως και στους μικρούς μαθητές στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, στην περιοχή όπου βρίσκεται η μία από τις 4 ηλεκτροκίνητες σιρήνες στην πόλη των Ιωαννίνων. Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε με το σύνολο των υπηρεσιών της στην άσκηση ΤΑΜΣ Παρμενίων 2017 και στην όλη διαδικασία δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Διευθύνοντος Επιτελείου της άσκησης ΤΑΜΣ Παρμενίων 2017 για την Περιφέρεια Ηπείρου, Σπυρίδων Τάγκας. Στα πλαίσια της άσκησης ΤΑΜΣ Παρμενίων 2017, η οποία υπενθυμίζουμε ότι είναι μια εθνική άσκηση μεγάλης κλίμακας, διακλαδική, με συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων καθώς και του πολιτικού τομέα, στην οποία λαμβάνει μέρος και ασκείται η Περιφέρεια Ηπείρου με το σύνολο των διευθύνσεών της, πραγματοποιήθηκε σήμερα η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, στις 11 έγινε σήμανση συναγερμού έναρξης αεροπορικής επίθεσης χρονικής διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ένας διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης. Στις 11:05 έγινε σήμανση λήξης του συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, συνεχής ήχος σταθερής έντασης. Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ενεργοποίηση του συστήματος των σιρήνων συναγερμού της πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό ρόλο και σκοπό και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Στα Γιάννενα υπάρχουν 4 ηλεκτροκίνητες σιρήνες σε διάφορα σημεία της πόλεως, έτσι ώστε με την ενεργοποίησή τους να γίνει γνωστή στον πληθυσμό επικείμενη εχθρική αεροπορική επίθεση με σκοπό την μετάβαση των πολιτών στα καταφύγια. Η ενεργοποίηση των σιρήνων γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι σιρήνες της πολιτικής άμυνας ήχησαν κανονικά στην πόλη των Ιωαννίνων και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία τους. Να ενημερώσουμε επίσης ότι όσον αφορά τους υπόλοιπους δήμους του νομού, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας θα έλεγα, η ειδοποίηση των κατοίκων γίνεται με χειροκίνητες σιρήνες συναγερμού ή ακόμα και με τις καμπάνες των εκκλησιών. Βεβαίως, η μετάδοση του συναγερμού επιτυγχάνεται και με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, η οποία είναι ταχύτατη και φτάνει και μέχρι το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας. Παράλληλα, ο κ. Δάγκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου 1,5 μήνα και προκάλεσε αναστάτωση εξαιτίας της ενεργοποίησης των σιρήνων της πολιτικής άμυνας από λάθος. Δημιουργήθηκε, ας πούμε, θα το λέγαμε, μια έτσι αναστάτωση γενικότερα όταν ήχησαν οι σιρήνες συναγερμού. Αυτό οφειλόταν σε μια αστοχία, έτσι, αν θέλετε, της τεχνικής διαδικασίας, καθώς οι σιρήνες συναγερμού γίνεται έλεγχος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του τακτικού ελέγχου
έγινε κάποια αστοχία, θα λέγαμε, στη διαδικασία και οι σιρήνες ήχησαν κανονικά, ενώ θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία με το τεστ της ενεργοποίησης των σιρήνων χωρίς να ακουστεί ο ήχος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Προφανώς και τότε νομίζω ότι είχαν υπάρξει και αντίστοιχες ανακοινώσεις κεντρικά από το Υπουργείο. Με αφορμή, ας πούμε, και την σημερινή προγραμματισμένη στα πλαίσια της ασκήσεως ενεργοποίησης των σιρήνων, το ξαναδευκρινίζουμε και αυτό.